Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε με τον κύριο Κοσλιόπουλο για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας, να συζητήσουμε τις δικές του προγραμματικές θέσεις για τον Δήμο Νεστορίου. Έναν Δήμο τον οποίο έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν και στις εκλογές της Κυριακής καλείστε να επιλέξετε μεταξύ των υποψηφίων ποιος θα συνεχίσει να είναι εκεί δήμαρχος σε την συγκεκριμένη περιοχή. Πώς πήγε μέχρι τώρα και αν το διάστημα, γιατί είχατε πει κάποια πράγματα σε παλιότερη εκπομπή μας, ότι σας έλειψε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, η προεκλογική διαδικασία για τον καθένα νομίζω ότι είναι αναζωογονητική. Έτσι είναι και για μένα. Αισθάνθηκα πολύ καλά, βρέθηκα στο στοιχείο μου, επικοινώνησα με τον κόσμο. Σαν το ψάρι ξανά μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό, βεβαίως. Επικοινώνησα με τον κόσμο, είδα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, είδα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Και νομίζω ότι έγινα πιο σοφός για την επόμενη περίοδο, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα που σχετίζονται, γιατί τα βασικά προβλήματα χωρίζονται σε δύο τομείς. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας για αυτούς που μένουν εκεί και είναι και τα προβλήματα της ανάπτυξης, γιατί όπως ξέρετε ακόμη οι βασικές αναπτυξιακές υποδομές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να δώσουμε δουλειά στον κόσμο, θέσεις εργασίας δηλαδή και εισόδημα κτλ. Άρα λοιπόν είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, ένα μεγάλο δίλημα για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος και αυτό είναι, αν θέλετε, και το διακύβευμα των εκλογών. Τι πρέπει να ψηφίσει, γιατί πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος και ποιο πρέπει να ψηφίσει. Πρέπει να ψηφίσει έναν δήμαρχο. Αυτό βγάζουμε μεθαύριο και ένα δημοτικό συμβούλιο. Ποιος δήμαρχος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να προχωρήσει γρήγορα αυτά τα πράγματα που εκκρεμούν, αυτά τα πράγματα που αδρανούν και που κολλάνε όλη την αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή μας. Και πώς μπορούμε να λύσουμε με γρηγορότερους ρυθμούς αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε έναν. Χρήστος Κοσλιόπουλος ως δήμαρχος πια του Νεστορίου, αν σας εκλέξει ο κόσμος, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που κάνετε, οι δικές σας προτεραιότητες για την τετραετία σας? Λοιπόν, οι δικές μας προτεραιότητες είναι τα εξής. Είναι οι εξής. Σε σχέση με την καθημερινότητα, και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί συνάντησα έτσι μεγάλη απογοήτευση σε πάρα πολλούς ανθρώπους, σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Αλλά πρέπει να τονίσω και την αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ποια είναι τα προβλήματα τα μεγάλα της καθημερινότητας? Πριν το πείτε, για να υπενθυμίσω, υπάρχει, επειδή συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Κεπαψόγλου, υπάρχει κάτι που σας ενώνει τους δύο. Χθες εγκρίθηκε το αρδευτικό γέρμα, αλλά και το αρδευτικό διποταμίας. Πολύ σημαντικό. Να το πούμε και αυτό, για να μην αδικήσουμε και τη δική σου περιοχή, γιατί αναφερθήκαμε στο γέρμα. Συνέχεια. Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, όταν έχουμε ανθρώπους που μένουν στη Διποταμία, μια και την αναφέρατε, ή που μένουν στο Πεύκο, ή που μένουν στη Χρυσή, στο Επταχώρη κτλ., οι άνθρωποι αυτοί θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και επίσης, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον γράμμο πάνω, υλοτόμοι, έχουμε 21 υλοτομικούς συνεταιρισμούς, έχουμε αγρότες, έχουμε κτηνοτρόφους, οι οποίοι πρέπει να πάνε στην ώρα τους στη συστάδα για να υλοτομήσουν, στην ώρα τους στη στάνη για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους ή στην ώρα τους στα χωράφια για να μπορέσουν να θερήσουν. Αυτούς τους ανθρώπους πώς τους βοηθάμε? Πρέπει λοιπόν να συντηρούμε τους δρόμους. Πρέπει να αλλάζουμε τις λάμπες. Πρέπει να δίνουμε ξύλα στις ποσότητες και στις τιμές που πρέπει να δίνουμε για να μπορεί να μείνει αυτός ο κόσμος και να αντέξει στους 9 μήνες χειμώνα. Πρέπει να πηγαίνει ο γιατρός. Και για να πηγαίνει ο γιατρός πρέπει να υπάρχει ίντερνετ. Γιατί χωρίς ίντερνετ τώρα δεν μπορεί να γραφεί καμία συνταγή. Και αντιμετώπισα πρόβλημα έλλειψης ίντερνετ σε αρκετούς οικισμούς. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λύσουμε. Και για να τα λύσουμε έχουμε βάλει ένα σχέδιο μπροστά μας. Το σχέδιο είναι: πρέπει να βρούμε χρήματα, προσωπικό, μέσα και οργανωμένο σχέδιο για να τα αντιμετωπίσουμε. Τα χρήματα είναι λειψά, κύριε Νατσούλη. Δεν υπάρχουν χρήματα στην περιοχή μας. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί από 450.000 το χρόνο ΣΑΤΑ πήγαμε στις 141. Γιατί από τις 249.000 λειτουργικά έξοδα το μήνα πήγαμε στις 79.000. Φεύγει ο κόσμος με σύνταξη και δεν έρχονται καινούργοι. Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου μας είναι παλαιωμένος. Πρέπει να αντικατασταθεί. Άρχισε τώρα κάποια αντικατάσταση από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Πρέπει να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει ένα grader στον τόπο μας για να συντηρήσουμε τους δρόμους. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έχω πει εγώ ότι θα δημιουργηθεί μια ειδική υπηρεσία στον Δήμο, η οποία θα συγκεντρώνει όλα τα προβλήματα και όλα τα παράπονα. Θα μεταβιβάζονται στους αρμόδιους αντιδημάρχους και στις αρμόδιες υπηρεσίες
και θα ελέγχονται για το πότε αντιμετωπίστηκαν και για το πότε επιλύθηκαν. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο και για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα αυτονόητα, πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου που σας είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ λίγα. Εμένα μου χρειάζεται τώρα ένας χειριστής, ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός επιπλέον. Αυτούς όμως δεν μπορώ να τους πάρω με 79.000 το μήνα. Πρέπει να αυξήσω τα έσοδα. Πώς θα τα αυξήσω τα έσοδα? Θα τα αυξήσω κάνοντας το υδροελεκτρικό του Νεστορείου, το οποίο καρκινοβατεί γιατί πρέπει να προχωρήσει και το φράγμα κτλ. Πολλοί λένε ότι ίσως να έχει χαθεί ήδη από την καθυστέρηση. Δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχετε εσείς. Κοιτάξτε, δεν χάνεται τίποτα. Έχουν δυσκολέψει οι προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, τώρα για να γίνει σύνδεση, επειδή έχει φορτωθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, χρειάζεται επιπλέον 1,5 περίπου εκατομμύριο για να αναβαθμιστεί το δίκτυο. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα κόλλημα που λέει ότι πρέπει μετά από 5 χρόνια κτλ. Εάν... Είναι αυτά τα προβλήματα που έρχονται όταν δεν τελειώνουν όταν τα πράγματα στην ώρα τους. Είναι κλασικό παράδειγμα. Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπισα εγώ και με την μονάδα, την ενεργειακή, το πράσινο χωριό της Διποταμίας. Γιατί εκεί πέρα θα παράγαμε ενέργεια και θα την πουλούσαμε στη ΔΕΗ, να εισπράττουμε χρήματα και να μειώσουμε το κόστος θέρμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει, του Υπουργείου Οικονομικών, και λέει δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός με ιδιωτικές εταιρείες. Τους αποδείξαμε όμως ότι δεν πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο, ένα έργο κοινής ωφέλειας. Αν λοιπόν κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και τους αποδείξουμε ότι το υδροελεκτρικό είναι έργο κοινής ωφέλειας και θα βοηθήσει έναν Δήμο σε μια κριτική περιοχή, ενδεχομένως να μας απαλλάξουν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να μας δώσουν τη δυνατότητα να το κατασκευάσουμε άμεσα. Ναι, γιατί το 1 εκατομμύριο δεν θα το βάζει ο Δήμος στην τσέπη του. Και θα εισπράξει. Το βάζει στο. Για τις ανάγκες του, για την οικονομική βιωσιμότητα, κύριε Νατσού, του Δήμου. Διαφορετικά δεν θα επιβιώσει ο Δήμος αυτός. Και αυτά τα χρήματα θα πάρει στην καθημερινότητα που έλεγα προηγουμένως. Για να αγοράσεις grader, για να προσλάβεις προσωπικό και μάλιστα όταν έχεις χρήματα σε μια σταθερή βάση κάθε χρόνο από το υδροελεκτρικό για 20-30 χρόνια. Επίσης σκέφτομαι, εφόσον προχωρήσει το υδροελεκτρικό, το φράγμα της Διποταμίας, να ζητήσω από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μια άδεια να κάνουμε και ένα υδροελεκτρικό εκεί. Άρα να εισπράξουμε και από εκεί κάποια έσοδα για να μπορέσουμε να τα δώσουμε ανταποδοτικά στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Όλα αυτά σχετίζονται με δύο τομείς. Ένα είναι για την βελτίωση της καθημερινότητας και δύο είναι για την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου. Θέλω να σας πω ένα σημείο, ένα στοιχείο που σχετίζεται και με το δίλημα των εκλογών. Ξέρετε, στο δίλημα των εκλογών είναι και η βιωσιμότητα του Δήμου. Θα υπάρχει ο Δήμος μας την επόμενη περίοδο? Είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί με τα 141 χιλιάρικα σάτα και με τα 79 χιλιάρικα το μήνα, ούτε ο Δήμος μπορεί να σταθεί, ούτε οι υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει. Και αν αρχίσουν να δημιουργούνται ελληματικοί προϋπολογισμοί, τότε το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Βιωσιμότητα των Δήμων θα μας βάλει στο κόκκινο και μετά από 2-3 χρονιές θα μας πει συγχωνευτείτε με κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν, για να παραμείνει αυτός ο Δήμος, πρέπει να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες. Εγώ έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου. Και γιατί σας το συνέδεσα με το δίλημα, ποιος δήμαρχος πρέπει να εκλεγεί αυτή την περίοδο για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα σχέδιο οραματικό αλλά και ρεαλιστικό, με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, για να μπορέσουμε να σώσουμε το Δήμο την επόμενη περίοδο? Ποιο είναι το σχέδιό μου? Και είναι πολύ απλό. Πρώτον, να μειώσουμε τις δαπάνες και δεύτερον, να αυξήσουμε τα ίδια έσοδα. Πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες? Προηγουμένως έβλεπα τον κύριο Κεμπαψόγλου εδώ πέρα, ο οποίος μιλούσε. Ο οποίος αξιοποίησε το πρόγραμμα των ενεργειακών αναβαθμίσεων των δημοσίων κτηρίων, των δημοτικών κτηρίων. Εμείς στο Δήμο μας δεν το αξιοποιήσαμε. Θα ανοίξει ξανά αυτό το μέτρο. Πρέπει να προετοιμαστούμε να το αξιοποιήσουμε. Θα μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Δεύτερον, ξέρετε ότι ο Δήμος Νεστορείου πληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 150 με 200.000 ευρώ στη ΔΕΗ. Ψηφίστηκε ένας νόμος των ενεργειακών κοινοτήτων που λέει το εξής. Μπορούν οι Δήμοι, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, να κάνουν για παράδειγμα ένα αιωλικό πάρκο ή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, όχι για να εισπράξουν χρήματα όπως από το υδροηλεκτρικό, για να έχεις χρήματα πραγματικά διαθέσιμα cash για τις ανάγκες σου, αλλά για να συμψηφίσεις το κόστος. Ναι. Δηλαδή, πληρώνεις ήδη 200.000, παράγεις ρεύμα 100.000, θα πληρώσεις 100. Εξηγήθηκε νομίζω και νωρίτερα, είναι
Κλασικό παράδειγμα. Πραγματικά. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Σας είπα προηγουμένως ότι θα ζητήσω. Και η Καστοριά πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Λες, όλοι μας πρέπει να πάμε. Όλοι θα πάμε. Και ενδεχομένως θα μπορούσαμε και οι τρεις Δήμοι να το κάνουμε σε συνεργασία. Γιατί προβλέπει συνεργασία των Δήμων. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος με ένα ποσοστό ο καθένας. Και αυτό μπαίνει και στον αναπτυξιακό νόμο, μπαίνει και στο ΕΣΠΑ, δανειοδοτείται κιόλα κτλ. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Όπως να διεκδικήσουμε τα βοσκοτόπια πίσω. Που μας τα πήραν το 2015 από τις περιφέρειες. Αυτό είναι πολύ άδικο. Μόνο είναι άδικο. Τώρα να πεις βοσκοτόπια από την πόλη Καστοριάς δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μα τους ορεινούς Δήμους. Από τους ορεινούς όμως Δήμους, σαν το δικό σας. Βεβαίως. Είναι βασικότατο έσοδο. Καταρχήν η περιφέρεια δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά. Είναι δυνατόν να έρχομαι εγώ να βόσκω εκεί τα κοπάδια μου και αντί να τα δίνω στο Δήμο που με φιλοξενεί, να τα δίνω στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Η περιφέρεια καταρχήν έχει άλλο ρόλο, κύριε Νατσούλη. Ο ρόλος της δεν είναι αυτή η καθημερινότητα και η επαφή με τους παραγωγικούς ανθρώπους, η αμεσότητα δηλαδή. Είναι ο αναπτυξιακός ρόλος, να κάνει τις μεγάλες υποδομές, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις κτλ. Εμείς είμαστε σε επαφή με τους κτηνοτρόφους. Εμείς τους βλέπουμε κάθε μέρα. Εμείς διορθώνουμε τους δρόμους τους. Δεν μπορεί να το κάνει τώρα η περιφέρεια. Αλλά μας πήραν τα 120 χιλιάρικα. Ναι. Πρέπει να τα ξαναγυρίσουν πίσω. Είναι πολλά, μεγάλα ποσά για ένα τέτοιο Δήμο. Αυτό λοιπόν θα διεκδικηθεί να επιστρέψει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εάν δεν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος κάποια στιγμή θα καταρρεύσει οικονομικά και θα συγχωνευτεί με κάποιον άλλον. Δουλεύουμε λοιπόν με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σχεδιασμό έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περιοχή του Δήμου Νεστορίου, δεν υπάρχει ακριτική περιοχή στην Καστοριά, αν δεν υπάρχει αυτός ο Δήμος. Θα σβήσουν τα πάντα. Τώρα, σήμερα που υπάρχει και γίνονται προσπάθειες, έγιναν οι δρόμοι, προχωράνε τα φράγματα κτλ. Και πάλι ο κόσμος φεύγει, οι περιοχές μας ερημώνουν, ο πληθυσμός μειώνεται. Φανταστείτε να μην υπάρχει ο Δήμος. Δεν θα υπάρξει τίποτα. Καμία προοπτική, κανένας άνθρωπος, καμία ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της περιοχής, το μέλλον της περιοχής, η βιωσιμότητα της περιοχής συναρτάται απόλυτα με τον Δήμο. Αυτά λοιπόν, γιατί είναι νομίζω και η πρώτη φορά που ακούγεται ότι υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχει Δήμος Νεστορίου αύριο. Φυσικά. Ομολογουμένως δεν το είχαμε. Καν φανταστεί. Να σας πω λίγο το αντίστροφο. Ναι. Γιατί ήταν αυτονόητο ότι το 2010 θα γινόταν Δήμος σε εκείνη την περιοχή. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Γιατί ο σχεδιασμός ο αρχικός ήταν δύο Δήμοι, Νεστορίου και Καστοριάς. Ναι. Και η δικιά μας η περιοχή θα εντασσόταν στο Άργος Οριστικό. Συγγνώμη, ήταν Καστοριάς και Άργος Οριστικού. Και εμείς θα εντασσόμασταν στο Άργος Οριστικό. Το ότι γίναμε Δήμος, επειδή ήμασταν ορεινή περιοχή, οφείλεται στην δραστηριότητα κάποιων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του ομιλούντα. Άρα λοιπόν, επειδή κάποιοι νόμοι γίνονται, δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν. Και επειδή βασικός όρος για την ύπαρξη και τη λειτουργία των Δήμων είναι η οικονομική τους βιωσιμότητα, αν αυτό το πράγμα δεν βελτιωθεί και δεν αυξηθούν τα έσοδα, εγώ φοβάμαι ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει Δήμος και με όλα αυτά τα συνεπακόλουθα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Μάλιστα. Αλλά όταν γίνονται και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ελπίζω ότι θα υπάρξει Δήμος και θα υπάρξουν και αυξημένα έσοδα. Είχατε ξεκινήσει λοιπόν για τους στόχους σας με τα θέματα της καθημερινότητας. Πάμε να προχωρήσουμε και κάτι ακόμη. Στον Δήμο σας, πρόσφατα, ας πούμε, για να έχουμε και ένα σχετικό ερώτημα. Άρχισαν να λειτουργούν και οι πρώτες δομές φιλοξενίας προσφύγων. Πώς βλέπετε σε ξενοδοχειακές μονάδες και τα λοιπά, πώς βλέπετε αυτή τη νέα κατάσταση για ορισμένες περιοχές? Γιατί τώρα είναι στην Κοτήλη, νομίζω, ήρθε και η δομή στο Νεστόριο. Πώς τα βλέπετε αυτά? Όχι, στο Νεστόριο δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια. Υπήρχε μια συζήτηση η οποία δεν τελεσφόρησε για διάφορους λόγους. Κοιτάξτε, εγώ υπό κάποιους όρους και υπό κάποιες προϋποθέσεις δεν έχω καμία αντίρρηση για αυτή την ιστορία. Υπό κάποιους όρους. Υπό κάποιους όρους αυστηρούς και προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε στην Κοτήλη είναι πολύ θετικό. Στην Κοτήλη φιλοξενούνται οικογένειες με παιδιά, οι οποίες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, δώσανε δουλειά σε κάποιους ανθρώπους όλη αυτή η δράση. Μένουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν δώσει μια ζωντάνια, δουλεύει ο κόσμος, κινείται χρήμα, είναι θετικό για την περιοχή μας. Λένε όμως αυτοί που είχαν τις αντιρρήσεις τους είναι ότι ο πληθυσμός της Κοτήλης, ο ντόπιος πληθυσμός, είναι πια λιγότερος από φυσικά, με τα χωριά μας. Αυτό αναλυώνει την φυσιογνωμία μιας περιοχής. Κοιτάξτε, κύριε Τσούλη, να βλέπουμε την αλήθεια. Η περιοχή μας είχε κάποτε 28 χωριά ζωντανά. Πριν τον πόλεμο είχε 10 πληθυσμό. Σε 20 χωριά, τα 10 είναι ζωντανά και τα 5 έχουν κάτω 30 κατοίκους.
Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να μπολιάσουμε με τους πρόσφυγες. Έτσι κι αλλιώς αυτοί είναι περαστικοί. Δεν έρχονται για να μείνουν στην Κοτήλη. Δεν θα μείνει κανένα στην Κοτήλη. Έρχονται για ένα χρονικό διάστημα μέχρι που να δει η πολιτεία θα τους κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους κάνει. Εγώ άρα σε μια transit. Έτσι, διέλευση εν πάση περιπτώσει των πληγών, δεν έχω αντίρρηση εφόσον υπάρχουν αυτοί οι όροι. Δεν θα ήθελα να έχουν κάποιοι πρόσφυγες από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και κάποιες ηλικίες. Αυτά δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Πρέπει να βρίσκεσαι σε μια διαρκή επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο και με την αρμόδια υπηρεσία, την ύπατη αρμοσία, έτσι ώστε να κάνεις κάτι σωστό, το οποίο θα δώσει και δουλειά, θα δώσει και μια οικονομική, εν πάση περιπτώσει, κινητικότητα στην περιοχή μας και αυτό θα ωφελήσει κατά ένα μέρος και τον τόπο μας. Πάμε στα υπόλοιπα. Τουριστικά έχει όλα τα ηχεία και ο δικός σας δήμος αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικού τουρισμού. Ναι. Υπάρχουν όμως και εδώ οι διαφορετικές απόψεις. Θα στηρίζατε, ας πούμε, την ασφαλτόστρωση από τον Αφιένα Κοτήλης μέχρι το Πάρκο Εθνικής Φιλίωσης? Ναι, βεβαίως. Θα ήσασταν υπέρ ενός μεγάλου χιονοδρομικού με εγκαταστάσεις και δομές φιλοξενίας για πλούσιο τουρισμό, αλλοιώνοντας για άλλους την φυσιογνωμία του γράμμου? Σε αυτά τα ζητήματα πώς τα βλέπετε? Λοιπόν, καταρχήν, επειδή αναφέρατε το συγκεκριμένο δρόμο που είναι ο καλύτερος δρόμος του γράμμου, ο δρόμος από τον οποίο βλέπει θεά του χάρου της Κοτήλης, ο χωματόδρομος αυτό αυτός... πηγαίνουμε, που είναι γνωστό κάθε καλοκαίρι, και κάνουμε τον περίπατό μας στα Καμένα, ο οποίος από ένα σημείο και μετά είναι αδιάβατος. Ναι. Δεν μπορούν να περάσουν ναι. αυτοκίνητα ναι. Έχει σοβαρά προβλήματα. Αυτός ο δρόμος πρέπει να γίνει. Και αν θα μπορούσε να είστε γίνει. Είστε υπέρ της ασφαλτόστρωσης. Για να μπορεί να καθαρίζει και το χειμώνα, να μην υπάρχει πλάστη. Το χειμώνα μας έλεγαν πολλές φορές τουριστικά γραφεία κτλ. Ότι λόγω. Και κινδύνευσαν και κάποια στιγμή που προσπάθησαν να περάσουν. Με τα χιόνια, με τις βροχές αλλοιώνει το δρόμο, δεν μπορούν να περάσουν. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο του χάρου είναι αδιάβατο. Ακόμα και τώρα. Από οποιαδήποτε αυτοκίνητα. Μόνο πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, ραχτέρ, ίσως και μεγάλα τζιπ κτλ. Εσείς εννοείτε τον δρόμο που είναι από το Μυροβλή μέχρι το Πάρκο Εθνικής Συμφυλίωσης. Ναι, ναι. Αυτός τώρα βελτιώνεται με ένα ποσό που έχει δώσει το Ίδρυμα της Βουλής, αλλά δεν γίνεται ακόμα ασφαλτόστρωση. Ναι. Εγώ μιλάω από τον Αφιένα της Κοτήλης, από εκεί που ξεκινάμε την πορεία μας. Από εκείνο το σημείο να φτάσουμε στο πάρκο κάτω και να φτάσουμε κάτω στο Μυροβλή. Ναι. Όχι μόνο αυτό θέλω να γίνει. 15 χιλιόμετρα περίπου πρέπει να είναι. Ασφαλτοστρωμένος, αλλά να γίνει και η σύνδεση από το Πάρκο Εθνικής Συμφυλίωσης μέχρι την Παλιά Κοτήλη, που είναι και εκεί ένα καταπληκτικό μέρος, και να συνδεθούμε με τον άλλο δρόμο για να βοηθήσουμε και τα υπόλοιπα χωριά και να συντηρήσουμε ακόμα και τον δρόμο των Αρενών. Για να μπορούμε να φτάσουμε στις Αρένες. Γιατί λοιπόν πάνω. Μέχρι σήμερα, κύριε Κοσλόπουλε, αυτό δεν το άγγιζε κανείς? Κοιτάξτε, όχι ότι δεν το άγγιζε. Υπήρχαν και άλλες προτεραιότητες, κύριε Νατσούλη. Να σας πω κάτι. Στον Γράμμο έγιναν δρόμοι 35 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το έχουμε επισημάνει. Ναι. Το έχουμε είναι πει. Εκπληκτικό. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει αυτό το ποσό για τον νομό Καστοριάς. Έτσι. Έγιναν απίστευτοι δρόμοι εκεί πάνω. Και θυμάστε ότι ήταν και νομαρχιακό συμβούλιο το τι γινόταν σωστά. Εκεί. Έγιναν πολλοί έλεγαν αν είναι δυνατόν και αυτά στον Εστόριο. Έτσι. Και τώρα κοιτάξτε πώς δικαιωνόμαστε. Πρώτον, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Χιλιάδες κόσμος ανεβαίνει πάνω στο Γράμμο. Δεύτερον, άρχισαν να έρχονται επενδύσεις και επενδυτές. Θα ερχόταν ο συγκεκριμένος επενδυτής στο Πευκόφυτο, αν δεν είχε γίνει αυτός ο δρόμος. Είναι... Μα τι θα μετέφερε από εκεί χρυσάφι που μεταφέρεται με ένα γιοταχή? Θέλει να μεταφέρει νερό, το οποίο πρέπει να γίνει ποσότητες. Σε ποσότητες με τριαξονικά, με σειρώμενα κτλ. Φορτηγάμε, όχι αστεία. Αν δεν είχε δαπανηθεί τα 9,5 εκατομμύρια από τον Εστόριο μέχρι το Πεύκο και τα 4,5 εκατομμύρια μέχρι το Πευκόφυτο και τα 4,5 εκατομμύρια από το Πευκόφυτο μέχρι το Επταχώρι, και αν δεν είχε γίνει και ο δρόμος από το Επταχώρι στο Δοτσικό, δεν θα μπορούσε να γίνει καμία επένδυση. Όχι επένδυση, ούτε βόλτα δεν μπορεί να πάρει. Ούτε βόλτα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτές οι υποδομές κάποια στιγμή δημιουργούν τις προϋποθέσεις και αρχίζονται και έρχονται οι επενδύσεις. Για να βγάλουν τα λεφτά τους. Γιατί αυτό, αυτό ήταν πάντα το ζητούμενο. Αν αυτά τα εκατομμύρια που δίνονται στον Γράμμο για την οδοπία, σε σχέση ωφελημότητας με κόστος, θα βγάλουν κάποια στιγμή τα λεφτά τους. Θα έρθει η ώρα λοιπόν που θα τα βγάλουν. Με ρωτήσατε επίσης τι άλλο μπορεί να γίνει για τον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό. Και αναφέρατε τα χιονοδρομικά, τα μεγάλα. Το μεγάλο, ναι. Εγώ είμαι προβληματισμένος για το εάν πρέπει να γίνει ένα μεγάλης έκτασης χιονοδρομικό πάνω. Και ο κόσμος που το πιστεύει όμως αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα σε αυτή τη φάση. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά εκεί. Ακόμα χιόνια έχει. Ενδεχομένως να είναι και λίγο ουτοπικό το σχέδιο αυτό. Γιατί ξέρετε, εντάξει, έχει περισσότερα χιόνια από άλλες περιοχές, αλλά δεν έχει πάντοτε. Γιατί η περιοχή εκείνη για την οποία μιλάμε είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο, είναι στα 1300-1400 μέτρα. Δεν είναι πάνω. Εμείς βλέπουμε την κορυφή, Εμείς βλέπουμε την κορυφή.
Ένα είναι αυτό. Πολλά μεγάλα χιονοδρομικά δεν είναι βιώσιμα και αυτό είναι ένα επίσης πρόβλημα. Mm. Εγώ θα πρότεινα τη δημιουργία, και το έχω πει στο πρόγραμμά μου, ενός μικρού χιονοδρομικού, πολύ μικρού, με χαμηλό κόστος, χωρίς lift κτλ. Όπως για παράδειγμα υπάρχει μια φυσική πίστα στην Κοτήλη και υπάρχει ένας χιονοδρομικός όμιλος ήδη στην Κοτήλη. Να ξεκινήσουμε από κάτι τέτοιο απλό. Για τα μικρά παιδιά, για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, να δούμε την επισκεψιμότητα, να δούμε πώς τραβάει και να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Κοιτάξτε, καμιά φορά όλα ξεκινάνε έτσι, πώς τα λέτε. Και το River Party κάπως έτσι ξεκίνησε. Την παρέα των παιδιών στο ποτάμι. Βεβαίως. Και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της Ελλάδος, έτσι. Και επίσης, για να δούμε να ολοκληρώσουμε αυτόν τον τομέα του τουρισμού, πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν και αυτές οι 10 μεγάλες αναπλάσεις που είχαμε προετοιμάσει εμείς ως Δημοτική Αρχή το 2014 σε πολλά χωριά, να μην τα αναφέρω τώρα. 10 αναπλάσεις περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ θα βελτιώσουν την όψη των χωριών μας και θα είναι καλύτερα στο μάτι στον επισκέπτη. Πρέπει επίσης να γίνουν τα δύο μοναστήρια της Τσούκας και του Αγίου Γεωργίου του Επταχωρίου. Η Τσούκα εντάχθηκε και προχωράει τώρα. Ο Άγιος Γεώργιος απομένει και θα ενταχθεί το επόμενο διάστημα. Άρα αυξάνουμε τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε επίσης προτάσεις. Καταρχήν να λειτουργήσουμε αυτά που υπάρχουν, κυρία Νατσούλη. Έχουμε το κέντρο ενημέρωσης γράμμου στον Εστόριο που είναι κλειστό. Έχουμε τον Νερόμυλο στον Εστόριο που είναι κλειστός. Έχουμε κάνει δύο μονοπάτια εμείς και έναν η περιφέρεια, η νομαρχία, τα οποία δεν λειτουργούν. Αυτά πρέπει να τα συντηρήσουμε, να τα προβάλλουμε και να φέρουμε κόσμο. Και υπάρχουν και ιδέες για μικρότερες υποδομές, χαμηλού κόστους, μικρομεσαίου κόστους, που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμού. Όπως για παράδειγμα να σας πω, μια πίστα να ρίχνει στα βράχια, που μπορεί να φέρει πολύ κόσμο. Επίσης είναι στις σκέψεις μου να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η αρχαιολογία. Είχα δαπανίσει 500.000 ευρώ για ένα παλιό πέτρινο σχολείο του Άνων Εστορίου και το παραχωρήσαμε, το συντηρήσαμε, το ανακοινήσαμε και το παραχωρήσαμε στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα. Είναι στις προθέσεις μας να κάνουμε ένα διαδραστικό μουσείο. Όχι ένα μουσείο κλασικό όπως έχει το Άργος που είναι πάρα πολύ καλό, αλλά ένα διαδραστικό μουσείο να μπαίνει ο κόσμος μέσα και να παρακολουθεί, να προβάλλονται με τον διαδραστικό τρόπο όλη η ιστορία της περιοχής μας και η ιστορία του νομού Καστοριάς, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε επίσης αρχαίες πόλεις στην περιοχή μας. Στον Εστόριο έχει ανακαλυφθεί ρωμαϊκή πόλη και ένα καταπληκτικό ρωμαϊκό ψηφιδωτό, τα οποία δεν είναι επισκέψιμα τώρα, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ανασκαφές κτλ. Προχθές ανακαλύφθηκε, και σας το λέω αυτό για πρώτη φορά, ανακαλύφθηκε μια επιτύμβια στήλη τυχαία από αγρότες στην Πτελέα. Μια επιτύμβια στήλη χιλιετιών, με ελληνική γραφή. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εκεί είναι η χαμένη πόλη Βάτινα της περιοχής μας. Είναι στις προθέσεις μου να απευθυνθώ στα πανεπιστήμια, γιατί με το αρμόδιο Υπουργείο δεν μπορούμε εύκολα να συνεννοηθούμε. Όλη η Ελλάδα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, τα χρήματα είναι λίγα. Ένα πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα του εξωτερικού, να του εξηγήσουμε τι υπάρχει στο τόπο μας, ενδεχομένως να μας υιοθετήσει, αν καταφέρουμε να τους πείσουμε με την επιχειρηματολογία μας, για να προχωρήσουν κάποιες ανασκαφές, να γίνουν κάποιοι επισκέψιμοι χώροι και έτσι να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών, των τουριστών στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας αρκετά και σημαντικά πράγματα, αλλά πρέπει, για να επανέρχομαι στο αρχικό θέμα, στο δίλημα, ποιος μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Ποιος έχει την υποδομή. Ποιο είναι το δικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα, κύριε Νατσούλη. Εμείς είμαστε μία ομάδα που ο επικεφαλής έχει δουλέψει πολλά χρόνια στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Νομίζω ότι η γνώση που έχω σε αυτόν τον τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλη και η εμπειρία πολύ σημαντική. Και έχω μία ομάδα επίσης ανθρώπων, όπως άκουσα προηγουμένως, με πολύ καλά βιογραφικά, που συμμετέχουν με ανιδιοτέλεια και με όρεξη για να προσφέρουν και να βοηθήσουμε την περιοχή μας. Άρα λοιπόν η ώρα δεν είναι για πειραματισμούς. Ο χρόνος δεν υπάρχει για χάσιμο. Το μέλλον του Δήμου δεν είναι εξασφαλισμένο. Χρειάζεται μια έμπειρη ομάδα η οποία πλαισιώνεται και από νέους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουν γρήγορα, χωρίς να χαθεί χρόνος, να γίνουν οι μεγάλες αναπτυξιακές υποδομές, να λύνονται τα προβλήματα της καθημερινότητας ολοένα και γρηγορότερα, να βελτιώνεται η ζωή και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, υπάρχει και το River Party. Επί ημερών σας ουσιαστικά έγινε η μεγάλη αλλαγή που από τα χέρια του Δήμου πέρασε, ενοικιάστηκε σε ιδιώτες. Δικαιωμένως αισθάνεστε από αυτήν την επιλογή σας?
Να μην ξεχάσουμε λίγο και το φράγμα της Διποταμίας που μου έπρεπε. Ναι, θα το πούμε λεπτά, να πούμε και γι' αυτό. Να πούμε και αυτό. Κοιτάξτε, η επιλογή μου το να αφήσει ο Δήμος την λειτουργία της εκδήλωσης και να τη δώσει σε ιδιώτες. Και με ασφάλεια να παίρνει 50.000 ήταν πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα τα χρόνια 11, 12, 13 προβλήθηκε η περιοχή μας τόσο πολύ σε όλη την Ελλάδα. Ήρθαν τόσοι πολλές χιλιάδες επισκέπτες, καινούργιοι επισκέπτες, που αυτό ήταν ένα σημαντικό πράγμα για την οικονομία όχι μόνο του Νεστορίου, αλλά και της Καστοριάς συνολικότερα. Εγώ συμφωνώ με αυτή την λογική του να έχει την εκδήλωση ένας ιδιώτης. Είχα κάποιες ενστάσεις στον τρόπο με τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη διαδικασία. Και αν αποξένωσε ειδικά την Καστοριά αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα υπάρχει ένας ιδιώτης. Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι ο χώρος δεν λειτουργούσε τα χρόνια τα προηγούμενα. Είναι στα σχέδιά μου να γίνει μια καινούργια μελέτη για να αναβαθμιστεί όλος ο χώρος αυτός, να γίνουν νέες υποδομές στην ίδρυυση, την αποχέτευση, στην κατασκήνωση. Θέλω να εμπλακούν οι τοπικοί επιχειρηματίες του Νεστορίου στην λειτουργία του χώρου αυτού, του χώρου, όχι της εκδήλωσης, αλλά και της εκδήλωσης, άμα συμφωνήσουμε με τον ιδιώτη επενδυτή εκεί πέρα, και να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Βεβαίως θέλω να τηρείται το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί. Και βεβαίως θέλω να βελτιώνονται τα πράγματα αυτά. Έτσι θα είμαι αυστηρός, αλλά και συνεργάσιμος. Και να πληρώνεται το ενίκιο τόσο στο Δήμο όσο και με τους ιδιώτες Καστοριανούς που συνεργάζονται κατά καιρούς οι εταιρείες. Αυτά γιατί πρέπει. Υπάρχει εκεί ένα θέμα. Αυτά πρέπει να γίνονται. Θα τα παρακολουθήσουμε έτσι με ένα πνεύμα συνεργασίας αλλά και αυστηρότητας, προκειμένου να κινηθούμε σωστά και να βελτιώσουμε τα πράγματα εκεί στην περιοχή μας. Πάμε να πείτε και για την Διποταμία, ενώ έχετε χαιρετίσματα, μας ακούν αυτή την ώρα μεσάνυχτα στην Αυστραλία. Οι Νεστορίτες του Νεστορίου στέλνουν χαιρετίσματα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, τους στέλνω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Χαίρομαι που μας ακούνε. Ετοιμάζονται να κοιμηθούν εκεί. Πάμε. Μάλιστα. Άκουσα. Είναι εκπληκτικό όμως, είναι μαγευτικό. Είναι πολύ. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Βεβαίως. Πριν από μερικές μέρες είχα μια συνάντηση με την υφυπουργό, την κυρία Τελιγιορίδου, ναι, και συζήτησα και για τα δύο μεγάλα έργα, και για το φράγμα Νεστορίου αλλά και για το φράγμα, ναι, της Διποταμίας. Το φράγμα της Διποταμίας ξεκίνησε, χρηματοδοτήθηκε για πρώτη φορά το 2009 με 10 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο η μελέτη και 9 εκατομμύρια το έργο. Έγινε η μελέτη όταν εγώ ήμουν δήμαρχος. Διευκρινίζουν, γαμπρί Νεστορίτες. Γαμπρί Νεστορίτες. Διευκρινίζουν. Συνεχίστε. Προφανώς θα είναι και ο Παναγιώτης εκεί που μας ακούει. Και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Και στην οικογένειά μου εκεί, γιατί είναι ο θείος μου, αδερφός του πατέρα μου κτλ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χρηματοδοτήθηκε, έγινε η μελέτη της Διποταμίας, του φράγματος της Διποταμίας. Βγήκε ένας προϋπολογισμός μεγαλύτερος, γιατί αρχικά ο σχεδιασμός ήταν για 3.500 στρέμματα άρδευση, το έγινα 5.500, αυξήθηκε η χωρητικότητα, αλλά ο προϋπολογισμός έγινε 19 εκατομμύρια. Αυτό δυσκόλευε λίγο τα πράγματα, περάσαν αρκετά χρόνια για να ενταχθεί και τώρα με χαρά ενημερώθηκα και έγινε και ανακοίνωση χθες ότι προχωράει η ένταξη του φράγματος της Διποταμίας. Πολύ σημαντικό έργο. Ταυτόχρονα με το γέρμα έγινε κοινή η ανακοίνωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα δώσει δουλειά, θα αρδεύσει πολλά στρέμματα, θα στηρίξει την κτηνοτροφία, θα επανέλθει κόσμο στην περιοχή εκείνη. Και όχι μόνο αυτό. Θα μου δώσει τη δυνατότητα να υποβάλω μία πρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για να βγάλουμε μία άδεια για μικρό υδροηλεκτρικό στη Διποταμία, που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Θα το κάνουμε και αυτό. Δεν ξέρω πόσα μεγαβάτ θα είναι κάποια ισχύος. Από αυτό θα εισπράττουμε επίσης κάποια χρήματα, τα οποία θα τα δίνουμε ανταποδοτικά σε εκείνη την περιοχή. Στη Διποταμία. Στη Διποταμία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινότητες. Τα προβλήματα αυτά. Ας πούμε τις συντηρήσεις των δρόμων, των αγροτικών δρόμων και των κτηνοτροφικών δρόμων. Έτσι μόνο μπορούμε να πετύχουμε, έτσι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, έτσι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, αντιμετωπίζοντας τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας της περιοχής εκείνης. Κύριε Κοσλόπουλε, κλείνοντας, αν έχετε κάποιο μεγάλο στόχο επίσης να τον πείτε, και θέλω να κλείσουμε και με αυτό που ανακοινώσατε, ότι το βράδυ των εκλογών θέλετε να είστε με άσπρο χρώμα στους πίνακες των αποτελεσμάτων στην τηλεόραση. Προέκυψε ένα θέμα, βγάλατε και εσείς τις ανακοινώσεις, το συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Κεπαπτσόγλου επίσης, το συζητήσαμε και με τον κύριο Ταμίλια, εσάς τους τρεις αφορούσε, πριν λίγες μέρες. Ναι. Καταρχήν, ο μεγάλος στόχος ο δικός μου είναι να ολοκληρωθούν τα μεγάλα αναπτυξιακά παραγωγικά έργα της περιοχής. Ένα, δηλαδή το φράγμα του Νεστορίου, το φράγμα της Διποταμίας, τα αρδευτικά του κρανοχωρίου της Πτελέας, το ενεργειακό της Διποταμίας, οι οδοποιίες που αναφέραμε προηγουμένως, αυτά είναι τα μεγάλα παραγωγικά έργα. Mm-hmm. Και δεύτερον,
να προσπαθήσουμε να πείσουμε και άλλους ιδιώτες επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή μας. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, στα αρωματικά φυτά. Εδώ υπάρχει θέμα. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται, τσουβάλια και κιλά τεράστιες ποσότητες και αμύθιτα ποσά γύρω από αυτή την ιστορία με τις παρανομίες που γίνονται από τους γειτόνους εκεί. Θα μπορούσαμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε και από μόνοι μας νόμιμα και ωραία, με σεβασμό και στο περιβάλλον? Καταρχήν πρέπει να φυλαχθούν περισσότερο τα σύνορα και να μην μπαίνουν οι λαθρέοι και να παίρνουν αυτά τα φυτά, όχι μόνο τα αρωματικά και τα φαρμακευτικά που υπάρχουν στο γράμμο, πανάκριβα, τα οποία είναι μεγάλης αξίας και μπορούν να δημιουργηθούν και φάρμακα και καλλυντικά, έτσι πολύ σημαντικά, και να δώσουν οικονομία και εν πάση περιπτώσει θέσεις εργασίας. Ποια είναι η σκέψη μας? Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με μια μεγάλη φαρμακευτική ελληνική εταιρεία εδώ, να έρθουν να δούνε ποια φυτά έχουμε πάνω στη συνεργασία με το Δασαρχείο, να συζητήσουμε με τον κόσμο, επειδή αυτοί συνεργάζονται σε πολλές περιοχές με παραγωγούς και παίρνουν τις παραγωγές τους και τις χρησιμοποιούν για τα καλλυντικά και για τα φάρμακα, να δούμε αυτό αν μπορεί να γίνει στο γράμμο πάνω, να μην συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες από τα άγρια φυτά, από τα φυτά στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά με βάση τον έλεγχο του Δασαρχείου να συγκεντρώνονται αυτές οι ποσότητες που πραγματικά πρέπει να συγκεντρώνονται, αλλά να παράγονται, να καλλιεργούνται και άλλες ποσότητες, έτσι ώστε να δοθεί δουλειά και εισόδημα στους αγρότες και τους παραγωγούς της περιοχής μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, σε σχέση με την ανακοίνωση αυτή που, ναι, βγήκε για τη στήριξη. Και το άσπρο χρώμα που θέλετε για το βράδυ, ναι, στις τηλεόρασεις. Κοιτάξτε, ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Έστειλα μία επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και στην εταιρεία που θα χειριστεί τα αποτελέσματα των εκλογών και τους είπα ότι επειδή ο συνδυασμός μας είναι υπερκομματικός, διαπαραταξιακός κτλ., επειδή δηλαδή συμμετέχουν στελέχοι από όλο το πολιτικό φάσμα, και αυτό έκανα πάντοτε, δεν έχει κανένα κομματικό χρήσμα, δεν έχει κανένα κομματικό χρώμα και θέλουμε στα αποτελέσματα να έχει λευκό χρώμα. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε και την υποστήριξη από κανένα κόμμα, μεμονωμένα. Αν, για παράδειγμα, βγαίναν όλα τα κόμματα και μας στηρίζαν, θα το δεχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι. Αλλά το να βγει ένα κόμμα, ενώ έχουμε στελέχη και από άλλα κόμματα μέσα στο συνδυασμό. Θα έπρεπε το σήμα να είναι ρηγωτό μετά από όλα. Έτσι. Ας ήταν, δεν μας πειράζουν οι ρίγες. Λοιπόν. Αλλά από ένα κόμμα δεν το θέλουμε. Ούτε χρήματα ζητήσαμε ποτέ και δεν το έκανα και τις τρεις προηγούμενες φορές εγώ. Έχετε καταλάβει τι έγινε με αυτή την ιστορία? Δεν ξέρω. Κάποιοι ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα τι έγινε. Ήταν ένα λάθος προφανώς. Γι' αυτό υπήρξε και μια αντίδραση συνολική από όλους τους υποστηριζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Έτσι, και νομίζω ότι μαζεύτηκε σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Βγήκαν, ναι, και άλλες ανακοινώσεις καινούργιες. Άρα λοιπόν λύθηκε. Ο συνδυασμός μου είναι διακομματικός. Συμμετέχουν στελέχη από παντού και είναι ένας αξιόλογος συνδυασμός. Έχει πολύ σοβαρούς ανθρώπους, έχει 9 παλιούς και έμπειρους, έχει 16 καινούριους ανθρώπους με πολύ καλά βιογραφικά και με ανιδιοτέλεια, κύριε Νατσούλη. Όλοι αυτοί μπήκαν σε αυτό το συνδυασμό γιατί θέλουν να προσφέρουν. Και όλοι έχουν γνώσεις και έχουν και μια σημαντική κοινωνική συνεισφορά. Άμα τους πάρετε έναν έναν, θα δείτε τι είναι ο καθένας. Τι προσφορά έχουν στα τοπικά πράγματα ο καθένας στο χωριό του, στην κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει, πετυχημένοι επαγγελματικά κτλ. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται. Να έχουν όρεξη, διάθεση, να έχουν δώσει δείγματα γραφής για να μπορούμε όλοι μαζί με την εμπειρία και την διάθεση προσφοράς των νέων ανθρώπων να προχωρήσουμε με γρηγορότερα βήματα. Γι' αυτό καλώ όλο τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει τον δικό μας συνδυασμό που μπορεί άμεσα, χωρίς χάσιμο χρόνο, να προχωρήσει τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών της περιοχής μας. Κύριε Κοσλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ.